Η σκληρή δοκιμασία της Ξάνθης από την κρίση σε αντίθεση με την ιστορία της ήταν ο λόγος της παρουσίας του Προέδρου της Νέας Πορείας στην περιοχή όπου είχε επαφή με όλες τις παραγωγικές τάξεις και αρχές του νομού. Ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος ωστόσο δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, αλλά προετοιμάζεται για την επόμενη προσφυγή στην Κάλπη, η οποία εκτιμά ότι θα γίνει σύντομα. Βρίσκομαι στη Ξάνθη. Βρίσκομαι γιατί η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για μας. Είναι μια περιοχή που έχει υποφέρει πάρα πολύ από την οικονομική κρίση και είναι αυτό εντελώς διαμετρικά αντίθετο με την ιστορία της Ξάνθης που δεν την είχαμε συνηθίσει έτσι στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εδώ πέρα, με τους επιτελείς του κόμματος Νέα Πορεία, Νέα Ελλάδα, κάνοντας μια περιοδία, όχι προεκλογική, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι κινήσεις πολιτικού χαρακτήρα, θα σας πω γιατί, αλλά μας ενδιαφέρουν περισσότερο να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, να μιλήσουμε πάνω στα προβλήματα τα καθημερινά που τους απασχολούν, να δούμε όλες τις παραγωγικές τάξεις. Βλέπουμε λοιπόν εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, αρχές του τόπου, το δήμαρχο και τις τοπικές αρχές, για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη και σφαιρική ενημέρωση επάνω στα προβλήματα που απασχολούν την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που την Ξάνθη την κρατάμε σαν ορμητήριο αυτή τη φορά, γιατί έχετε και τις γιορτές παλιάς πόλης που είναι καταπληκτικές και κυριολεκτικά μας έχουν μαγεύσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που συνδυάζει το τερπνόν με το τοφιλί μου. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια εκλογική αναμέτρηση. Πολιτικά θέλω λίγο να μου πείτε πού ουσιαστικά εντάσσεται το κόμμα. Η Νέα Πορεία, Νέα Ελλάδα, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα πολιτικό κόμμα. Είναι με την τεχνική έννοια του όρου, βεβαίως και είναι. Αλλά εμείς περισσότερο το βλέπουμε σαν ένα κίνημα πολιτών. Το βλέπουμε περισσότερο σαν μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε δίπλα στους πολίτες, μιλάμε μαζί τους επάνω σε καθημερινή βάση, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματά τους και προσπαθούμε μέσα από αυτά τα προβλήματα να ζυμώσουμε λύσεις. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, μένουμε στις πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις. Γιατί αν ασχολείσαι με τα προβλήματα μιας μικρής περιφέρειας, αυτό κατ' επέκταση είναι να ασχολείσαι με τα προβλήματα ολόκληρης της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Τώρα, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτικές δράσεις. Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι κοινωνικές δράσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας από άλλα κόμματα. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε απόφαση παρμένη με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και το θέλουν όλοι οι φίλοι μας, όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν θα έχουμε στις τάξεις μας κανένα άτομο το οποίο να διατέλεσε πολιτικός, να έχει δηλαδή θητεύσει σαν βουλευτής ή υπουργός. Γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ας μην ξεγελιόμαστε. Αν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα στη χώρα, σε αυτό το κατάντημα της οικονομίας μας, σαν αυτή την αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού της χώρας, να μην μπορούν να μιλάνε πολίτες μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται σε ανθρώπους. Οφείλεται σε εκείνους που για δεκαετίες ολόκληρες μας εκπροσώπησαν μέσα στο Κοινοβούλιο και οργάνωσαν με ένα τέτοιον τρόπο την πολιτεία, ώστε να βασίζεται πάνω σε πολιτιακές σχέσεις. Και σε πολιτικές σχέσεις και πελατειακές σχέσεις. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες και πιστεύω ότι όχι σε αυτές τις εκλογές που δεν θα συμμετάσχουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια παροδία, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε εκλογές που μόνο σκοπό έχουν να επιλύσει ο κ. Τσίπρας τα προβλήματα του κομματός του. Εμείς θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές οργανωμένα. Ξέρουμε ότι θα έρθουν σύντομα και δυστυχώς θα έρθουν σύντομα. Θα τις προκαλέσει ένα κακό μνημόνιο το οποίο εξασθενεί ακόμα περισσότερο τον συνταξιούχο, τον πολίτη, τον μισθωτό, τις επιχειρήσεις που κανείς δεν νοιάζεται για αυτές. Άρα εμείς θα περιμένουμε για να κάνουμε την παρέμβασή μας σε κέρια στιγμή, έτσι ώστε να γίνουμε ορατοί σε πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά παράλληλα να μας ακούσουν και στο εξωτερικό, όπου θα μας ακούσουν, γιατί οι δικές μας επαφές στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ισχυρές. Γνωρίζοντας βέβαια και τα προβλήματα, έτσι, δεδομένου και τις περιοδίες που φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί. Σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με αυτήν την περιοχή που τη θεωρούμε ιδιαίτερα ευαίσθητη. Μετά από την περιοχή αυτή θα πάμε πάνω στην Ήπειρο. Αυτές οι δύο περιοχές, Θράκη και Ήπειρος, είναι οι πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας.
σήμερα έχουν καταδείξει να είναι οι φτωχότερες περιοχές της χώρας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το ενδιαφέρον μας. Μην κοιτάτε τώρα τις γιορτές της παλιάς πόλης στην Ξάνθη. Τι θα γίνει μετά από αυτό? Αυτό θα μειώσει την ανεργία τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον άλλο χρόνο, ιδιαίτερα στα πλαίσια ενός πάρα πολύ κακού μνημονίου, το οποίο έχει πιέσεις, θα ασκήσει πιέσεις επάνω στην επιχειρηματικότητα, που εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να προβεί και σε άλλες απολύσεις. Άρα λοιπόν, ναι, θα πάμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα πάμε στη γενέτειρά μου που είναι η Λάρισα, η Θεσσαλία είναι η πατρίδα μου, θα προχωρήσουμε ακόμα και θα πάμε σε νησιά όπου μας περιμένουν. Έχουμε ανθρώπους και δομή σε όλα αυτά τα μέρη, αλλά τι ανθρώπους? Ανθρώπους που κολλήσαμε όλοι ένσημα στη ζωή μας, άνθρωποι οι οποίοι με ό,τι καταπιαστήκαμε στον ιδιωτικό τομέα το πετύχαμε, και θέλουμε αυτήν την εμπειρία να την περάσουμε στον δημόσιο τομέα, και δεν είμαστε καθόλου απεσιόδοξοι ότι δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε μεγάλη αισιοδοξία, γιατί πιστεύουμε στην σχέση με τους πολίτες και στον διάλογο που έχουμε ανοίξει μαζί τους. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Γιάννος Γραμματίδης είναι διακεκριμένος δικηγόρος, πρόεδρος των Ομάδων Διαλόγου Ενεργών Πολιτών και πρώην πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ το στίγμα της νέας πορείας, νέας Ελλάδας, είναι η κοινωνική οικονομία που συνδυάζει τον φιλελευθερισμό με την δίκαιη κοινωνική διανομή.